καλησπέρα σας. Όσοι κατοικούμε στην Αγία Παρασκευή, ακούμε διαρκώς για έργα που ξεκινούν, για συμβάσεις που υπογράφονται, για φιέστες που γίνονται. Γίνονται κάποια στάδια και μετά από λίγο τίποτα. Και σε εμάς μένουν οι απορίες. Απορίες για το τι μελιγενέστηκε και γιατί φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Θεωρούμε ότι ο πιο κατάλληλος για μας λύσει τις απορίες αυτές, με λεπτομέρειες, όχι απλώς με μια υπόσχεση, είναι ο κύριος Γιώργος Οικονόμου, ο οποίος έχει ασχοληθεί εντατικά και επιμελώς με όλα αυτά τα θέματα και παρακολουθούμε συνεχώς να μας δίνει και συνέχεια καινούργια στοιχεία. Ο κύριος Οικονόμου είναι επικεφαλής της Νέας Αρχής για την Αγία Παρασκευή και Δημοτικός Σύμβουλος. Καλώς σας βρήκαμε, κύριε Οικονόμου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση που μου δίνετε την ευκαιρία να επικοινωνήσω και με τους δημότες και ευρύτερα με το αυτοδιοικητικό κοινό. Ναι, και εμείς έχουμε πολλές απορίες που θέλουμε να μας βοηθήσετε. Ρωτήστε με ό,τι θέλετε. Μπορώ να σας απαντήσω αρκεί να έχουμε χρόνο. Ωραία. Ας αρχίσουμε από κάτι πιο γενικό. Κατά καιρούς έχετε κάνει συναντήσεις με υπουργούς της κυβέρνησης και διάφορα στελέχη για θέματα που αφορούν την πόλη. Αυτό το γεγονός σας τιμά και δείχνει πόσο ενεργός είσαστε σε αυτά τα ζητήματα. Πιστεύετε όμως ότι θα έχουν κάποιο αποτέλεσμα? Κοιτάξτε, μην το περιορίζετε μόνο στους υπουργούς. Έχω πάει σε υπουργεία, σε φορείς, σε γενικές γραμματείες, σε δημόσιους οργανισμούς και σε άλλες επιχειρήσεις. Γενικώς έχω πάει σε αρμοδίους για να λύσουμε θέματα της πόλης. Πήγα με την αυτοδιοικητική μου ιδιότητα και όχι ως δήμαρχος. Επομένως, μετά από τις δικές μου επισκέψεις, όπου σε πάρα πολλά θέματα τα προχώρησα τα ζητήματα, θα έπρεπε ο Δήμος να κάνει ενέργειες. Να σας θυμίσω έτσι ενδεικτικά, τώρα είναι πάρα πολλά, να σας πω πρόσφατα. Πήγα στον αντιδήμαρχο, στον Σωτήρη του Παπαμιχαήλ και του μίλησα και έκανα και σχετική ανάρτηση για τις προθεσμίες του ψηφιακού κτηματολογίου. Επίσης πήγα στην Επιτροπή της ΠΕΔΑ, όπου και τώρα είμαι μέλος της αρμόδιας Επιτροπής Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και το έκανα θέμα ώστε αυτή η προθεσμία 30 Νοεμβρίου για τα αγνώστη ιδιοκτησίας ακίνητα να παραταθεί. Να σας θυμίσω την επίσκεψή μου πολλές φορές, αλλά μία ανακοινώθηκε στον τότε αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπου τακτοποίησα, είδαμε, δουλέψαμε για το ακίνητο της ετωλίας, να το παραλάβουμε. Και ενώ το έφερα έτοιμο, δεν έγινε καμία ενέργεια κατόπιν αυτού. Πήγαμε στον ΔΔΕ, στον κύριο Μάνο, όπου έφερα πρόταση τότε για υπογειοποίηση των δικτύων. Ούτε αυτό το πράγμα προχώρησε, ουδέποτε έφτασε στον ΔΔΕ πρόταση του Δήμου. Τι άλλο να σας θυμίσω, να σας πω ότι... Να πω και μερικά άλλα γιατί αξίζει τον κόπο. Ακίνητο Πατρόκλου. Ακίνητο Μεσογείου και Πατρόκλου. Ακίνητο του ΕΦΚΑ. Πήγα στον τότε αρμόδιο υπουργό του κ. Χατζηδάκη. Πήγα στον διοικητή του ΕΦΚΑ. Έφερα πρόταση, αλλά πρόταση από τον Δήμο στο Υπουργείο και στον ΕΦΚΑ δεν έφτασε ποτέ. Πάρα πολλά. Τώρα ας μην αναλώσουμε όλη τη συνέντευξη με το τι προτάσεις, διότι εγώ πέρα από την κριτική κάνω και προτάσεις. Στο Πράσινο Ταμείο για θέματα κοινοχρήστων χώρων του Δήμου. Πάρα πολλά. Έφερα προτάσεις, πήγα για το θέμα της στάθμευσης σε τρία υπουργεία, στην ΕΡΤ, σε άλλους φορείς, για να λύσουμε το κυκλοφοριακό. Δεν περιορίζεται μόνο σε επισκέψεις υπουργών για να χαιρετήσω, να βγάλω μια φωτογραφία. Αποφεύγω τις φωτογραφίες. Και τώρα πρόσφατα, αν έτσι, για το θέμα του Λόφου Τσακού, όπου έχουμε μία ατυχή εξέλιξη στην υπόθεση αυτή, διότι ξέρετε το θέμα κινείται νομικά, με τον νόμο Δήμο, αλλά παρουσιάστηκαν και δύο συνδιεκδικητές του Δημοσίου, πήγα στον διοικητή του ΤΕΘΑ, τον στρατηγό, και συζήτησα και μπορώ να πω εντός εισαγωγικών ότι έφτιαξα το κλίμα. Αυτές οι συναντήσεις και με το Υπουργείο Άμυνας, όπου συνεννοήθηκα, θα έπρεπε να έχουν γίνει νωρίτερα, πριν την εκδίκαση της υπόθεσης και να βρεθεί μια λύση, αφού φτάσαμε εκεί. Αλλά από ό,τι μας λέτε όμως, ούτε νωρίτερα γίνανε, αλλά και τώρα υπάρχει έτσι μια σασιμότητα, να το πω λίγο, έτσι, ναι, μια για να απαντήσω ευθέως στο ερώτημά σας, γιατί με βάζετε κατευθείαν στην κριτική. Εγώ έκανα την προσπάθειά μου, την κοινοποίησα, τη δημοσιοποίησα, έκανα πάρα πολλά θέματα, δηλαδή να καταλάβετε ότι για την υπογειοποίηση έβαλα 5 μηχανικούς της παράταξης να δουλέψουμε.
δουλέψαμε με τον ΔΔΕ, φέραμε έτοιμη πρόταση. Ομοίως για το ακίνητο της Αιτωλίας. Για να υλοποιηθεί όμως μια τέτοια πρόταση, χρειάζεται η συνένεση του Δήμου. Δυστυχώς, πολλοί τις προτάσεις τις αντιμετωπίζουν με μικροψυχία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Δηλαδή, μερικοί νομίζουν ότι το κάνουμε για να δρέψουμε δάφνες. Και λένε, όχι, είναι πρόταση οικονόμου, πρόταση νέας αρχής, άστη στο σφυρτάρι. Δεν την προχωράνε. Ελπίζω η νέα δημοτική αρχή να μην ακολουθήσει την ίδια στάση της προηγούμενης. Ωραία, για πείτε μου τώρα λίγο, γιατί η νέα δημοτική αρχή που κοντεύει ένα χρόνο διοίκηση στο Δήμο. Κοντεύει ένα χρόνο και θα έλεγα ότι είναι λίγο νωρίς να την κρίνουμε. Έτσι. Βέβαια, κάποια δείγματα έχει δώσει. Σε άλλα θέματα έχει επιτύχει, σε άλλα θέματα περίμενα καλύτερη απόδοση, καλύτερη επίδοση. Και ειδικά στα θέματα που μας καίνε αυτή τη στιγμή, που είναι τα θέματα της ακίνητης περιουσίας και τα θέματα των οικονομικών, σας το λέω έτσι εφθαρνώς και έχω κάνει την κριτική μου στην νέα Δημοτική Αρχή ότι θα έπρεπε να κινηθεί με ταχύτερους ρυθμούς και πιο αποτελεσματικά. Μπορούμε να το εξειδικεύσουμε περαιτέρω και να σας πω και στα θέματα τα οποία βλέπω ότι κινούνται και αργά και δεν βλέπω και αποτέλεσμα. Θα συζητήσουμε κάποια. Δηλαδή θα σας πω εντάχει κάτι, να σας θυμίσω το θέμα των ανταποδοτικών, το θέμα της καθαριότητας. Δεν έγινε αύξηση των δημοτικών τελών την προηγούμενη χρονιά που ήταν η διοίκηση Ζορμπά, αλλά ζητούσε τη συνένεση της νέας δημοτικής αρχής και είπε τότε ο Δήμαρχος ότι εγώ θα ανεβάσω το επίπεδο της παροχής υπηρεσιών στην καθαριότητα και θα απαιτήσω αύξηση των δημοτικών τελών, θα επιβάλλω, θα ψηφίσω. Λοιπόν, που φτάσαμε σήμερα, βλέπουμε μία ίδια κατάσταση περίπου και όμως δημιουργούνται πρωτογενή ελλείμματα σχεδόν 2 εκατομμύρια, 1.800 περίπου και τώρα με τον νόμο όπως ισχύει τώρα απαγορεύεται να μεταφέρουμε άλλες δαπάνες του λειτουργικού προϋπολογισμού και επομένως είναι υποχρεωμένη η Δημοτική Αρχή να φέρει γενναία αύξηση δημοτικών τελών. Θα φέρει τον επόμενο μήνα για να ψηφιστεί αύξηση δημοτικών τελών. Συμβαδίζει αυτό με την ποιότητα παροχής των υπηρεσιών? Να είναι ένα θέμα μεγάλο όπου κάτι που με μεγαλοστομία, με αισιοδοξία ανακοινώθηκε στο Δημότη, δεν βλέπουμε ότι δεν υλοποιείται και η αύξηση που εκτιμώ εγώ των δημοτικών τελών που θα ψηφιστεί δεν θα έχει αντίκρισμα. Μάλιστα. Και η αντιπολίτευση απ' την άλλη στο Δημοτικό Συμβούλιο τι κάνει? Φέρνει προτάσεις, έχει αντιρρήσεις, απορίες. Η νέα αρχή τι θα κάνει, πώς θα συνεχίσει? Κοιτάξτε, μη μας έτσι οριοθετείτε όλους μαζί σαν μία ενιαία αντιπολίτευση. Είμαστε πολλές παρατάξεις. Θα μου πείτε, ναι, και τη νέα αρχή ξεχωριστά. Είμαστε πολλές παρατάξεις. Εκείνο βέβαια που έτσι έχει ένα ενδιαφέρον, θα έλεγα, ας μην κάνω κριτική, είναι ότι αυτοί που δημιουργούν τα προβλήματα κάνουν τη μεγαλύτερη φασαρία. Χωρίς κανένα ίχνος αυτοκριτικής. Δηλαδή ακούμε τις δύο παρατάξεις του κυρίου Ζορμπά ή του Σάρκουλα και του κυρίου Σταθόπουλου, οι οποίοι κατά καιρούς έτσι εκρήγνεται χωρίς ουσία και μιλάνε για θέματα τα οποία δημιουργηθήκαν επί ημερών τους, τα οποία τα κληρονόμησε η νέα Δημοτική Αρχή. Τέλος πάντων, εμείς να μιλήσω κυρίως για μας. Εμείς έτσι έχουμε μία φωνή σταθερή, κριτική και δεν κάνουμε μόνιμα αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Συνεχίζουμε και φέρνουμε προτάσεις, ψηφίζουμε ό,τι είναι σωστό. Έχουμε διαφορετικά κριτήρια και πιστεύω ότι διαφέρουμε από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης διότι έχουμε μία σοβαρή φωνή, αυτό είναι το χαρακτηριστικό μας. Συνεχίζουμε δηλαδή την ίδια στάση και πιστεύω ότι εκτιμάται αυτό που κάνουμε. Εκτιμάται και από το Δημότη αλλά και εντός Δημοτικού Συμβουλίου βλέπουμε ότι υπάρχει μία εκτίμηση στο τι λέμε. Και πιστεύω και η Δημοτική Αρχή μας ακούει περισσότερο διότι εμείς έχουμε κάτι να πούμε. Δεν λέμε κουβέντες στον αέρα, δεν λέμε συνθήματα και αυτό το οποίο λέμε το υποστηρίζουμε. Δεν είναι στοιχεία. Στην ειδική δημόσια συνεδρίαση, λόγω που είχατε πολύ λίγο χρόνο, αναφερθήκατε σχεδόν επιγραμματικά σε πολύ σοβαρά θέματα της Αγίας Παρασκευής. Ας δούμε λίγο κάποια πιο αναλυτικά. Και ας ξεκινήσουμε από το κέντρο, το Δημαρχείο, για το οποίο μιλήσατε για τα 20 εκατομμύρια ευρώ που χρειάζονται πλέον και τα επιπλέον κόστη, τα οποία τα λέγατε και παλιότερα, αλλά δεν άκουγε κανείς.
Βέβαια, έχουμε την υπόσχεση του Περιφερειάρχη ότι σύντομα, με τέλος του έτους ή στο πρώτο εξάμεινο του 25, ότι θα επαναδημοκρατηθεί και θα ξεκινήσει. Τελικά, υπάρχουν προοπτικές για το Δημαρχείο? Κοιτάξτε, να σας πω καταρχάς ότι δεν χαίρομαι που επαληθεύτηκα. Ήταν πασιφανές. Αυτό που συνέβαινε έπρεπε να το πούμε. Μπας και διορθώσουμε τα λάθη μας. Δεν τα διορθώσαμε, κάναμε τραγικά λάθη. Έκανε και ο Δήμος και η Περιφέρεια. Και οδηγηθήκαμε σε μια διάλυση σύμβασης. Είναι μια διαδικασία επώδυνη, το έχω πει πολλές φορές. Και τώρα ας κοιτάξουμε μπροστά, ας μην κάνουμε πάλι έτσι. Ας μην συζητήσουμε και αναλογιστούμε τι έφταξε, να δούμε από εδώ και πέρα. Και από εδώ και πέρα χρειάζονται σταθερά βήματα και χρειάζονται και κάποιες ενέργειες, αλλά να αποφύγουμε να επιδεινώσουμε τα λάθη και τα βάρη τα οποία κουβαλάει η διαλυμένη σύμβαση. Μίλησα και μέσα στη Δημοτική Επιτροπή και στις συνεντεύξεις και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου εξήγησα ότι είναι μια περίοδος όπου η διαλυμένη εργολαβία είναι υποεκαθάριση. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να επιμετρηθεί, να κλείσει η εργολαβία, να γίνει διοικητική παραλαβή για χρήση. Αυτό δεν έγινε. Περιέργως καθυστερεί. Δεν μας ενημερώνει κανείς, ούτε η περιφέρεια, ούτε ο Δήμος. Σας ενημερώνω όμως εγώ σε αυτό. Χθες το παραδέχτηκε έμεσα η Αντιδήμαρχος. Δεν έγινε διοικητική παραλαβή για χρήση. Ο νόμος τώρα, στους 15 μήνες από την περάτωση, από το πρωτόκολλο περάτωσης, επιβάλλει να γίνει προσωρινή και οριστική παραλαβή. Στο χρόνο αυτό το 15μήνο που προβλέπει ο νόμος, την ευθύνη του κινδύνου του έργου τον έχει ο ανάδοχος. Επομένως, και το λέω αυτό, διότι υπάρχει ένα στοιχείο επικινδυνότητας. Είναι οι προσωρινές αντιστηρίξεις, διότι ξέρετε, το έργο δεν ολοκληρώθηκε μέχρι το επίπεδο του εδάφους. Είναι ένα σκάμα με προσωρινές αντιστηρίξεις, οι οποίες έχουν χρόνο ζωής 2 χρόνια. Και αυτό πρέπει να παρατηρείται, όπως και η ισορροή υδάτων. Υπάρχουν αναβλύζοντα υπόγεια ύδατα, τα οποία αντλούνται και πηγαίνουν στα όμβρια. Ούτε σε αυτό ακούσαν την πρότασή μας, να αξιοποιείται το νερό αυτό. Επομένως, στο διάστημα αυτό, αν παρατηρηθεί κάτι, μία απόκληση των πρανών, των τείχων της προσωρινής αντιστήριξης, θα πρέπει να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Χαρακτηρισμός του επικινδύνου, και αυτό πρέπει να το κάνει η διευθύνουσα υπηρεσία του έργου με την σύμφωνη γνώμη της προϊσταμένης αρχής, που είναι πάλι περιφέρεια, και να το υλοποιήσει ο ανάδοχος. Αν δεν το υλοποιήσει ο ανάδοχος, ο οποίος, σας λέω κατά τον νόμο, φέρει την ευθύνη του κινδύνου του έργου, μπορεί να το κάνει η περιφέρεια εις βάρος και δια λογαριασμό του. Αυτή είναι η διαδικασία. Και τώρα κάποιοι κινδυνολογούν και λένε, γιατί ψήφισε, εγώ συγκεκριμένα τα ψήφισα τα κονδύλια αυτά, στην προεξαμήνου, όπου είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό κάποια μικρά κονδύλια για να γίνεται αυτή η παρατήρηση. Αυτή η παρατήρηση, εάν και εφόσον δεν γίνει η οριστική παραλαβή του έργου, είναι μόνο προς παρατήρηση, όχι για να υλοποιήσει ο Δήμος και να αναλάβει τον κίνδυνο. Τους το είπα για να προστατεύσω τα συμφέροντα του Δήμου πάρα πολύ έντονα, και το έχω πει και 2-3 φορές μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να γίνει κατανοητό. Αυτό είναι το θέμα που τώρα πρέπει να προσέξουμε. Τώρα, αν με ρωτάτε αν είμαι αισιόδοξος, εγώ από την αρχή δεν ήμουν πολύ αισιόδοξος, δεν είναι ένα μικρό ποσό. Δηλαδή, πέρα από τα 5-6 εκατομμύρια που χαθήκανε, πέρα από το ότι οι καθυστερήσεις μας φορτώνουν με 600.000-800.000 ευρώ το μήνα το χρόνο, γιατί πληρώνουμε μισθώματα, το οποίο θα τα είχαμε. Και σας θυμίζω ότι έπρεπε να είναι παραδομένο το νέο Δημαρχείο από τον Ιούλιο του 2023. Πηγαίνουμε άλλα 5 χρόνια πίσω τώρα, έτσι. Θα φτάσουμε το 28, το 29, καλώς εγώ των πραγμάτων. Πρέπει να βρει η περιφέρεια ένα ποσό γύρω στα 18 με 20 εκατομμύρια. Και δεν είναι ένα μικρό ποσό. Ξέρετε, στην περιφέρεια, ο νέος περιφερειάρχης βρήκε υπερδεσμεύσεις, δεν είναι τόσο αθυρά τα οικονομικά, και εγώ όμως μένω σε αυτό που υποσχέθηκε και μας το είπε και στην περιφορά της εικόνας Αγίας Παρασκευής, Ιούλιο μήνα, παρουσία όλων, ότι μην ανησυχείτε, θα βρεθούν τα λεφτά και θα δημιουργηθεί το έργο. Τώρα δεν νομίζω ότι θα το καταφέρουν αυτό το εξάμηνο, αλλά ελπίζω το πρώτο εξάμηνο του 25 να δούμε να βγει κάτι στον αέρα. Μάλιστα. Ή τέλος πάντων να ανατεθεί
όποια ακολουθήσουν ό,τι διαδικασία νομίζουν, αλλά ελπίζουμε μέσα στο 25 να έχουμε ένα δόχο. Για να έχουμε δημαρχείο το 2028-29, αν δεν επαναληφθούν τα ίδια λάθη. Ακριβώς. Και εμείς ελπίζουμε να σας ακούσουμε και αυτοί όπως ακούμε και εμείς. Μιλήσατε επίσης για προβλήματα στη σχολική στέγη και για το δάνειο για την απόκτηση των πρώην σχολείων μακρύ. Πρέπει να ανησυχούμε. Κοιτάξτε, εγώ έχω θέσει δύο ζητήματα πάνω σε αυτό. Πότε παίρνονται οι αποφάσεις, αν παίρνονται στο σωστό χρόνο και τι γίνεται με όλες αυτές τις δικαστικές εκκρεμότητες. Το σχολείο μακρύ. Μείναμε πίσω από κάποιες ομόφωνες αποφάσεις, αλλά να θυμίσω ότι το 2019 η Διοίκηση Δορμπά δεν ήθελε να προχωρήσει σε αυτό. Το 2010 μας λέγανε ότι δεν μπορούμε να πάρουμε το 2019 και 20, έτσι, το 2020 μας λέγανε ότι δεν μπορούμε να πάρουμε δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών. Τι απεδείχθη τελικά μετά από 2-2,5 χρόνια, ότι είχα στείλει λάθος έγγραφο, το οποίο δεν μας το χορηγούν, το ζητάμε, δεν μας το δίνουν. Δηλαδή, λέγανε ότι δεν προχωράμε με απαλωτρίωση, ότι πάμε για αγορά. Αυτή δεν ήταν επιλέξιμη δαπάνη για να δανειοδοτήσει το Ταμείο Παρακαταθηκών. Τέλος πάντων, καθυστερήσαμε 4 χρόνια για τη λήψη του δανείου. Αν το δάνειο το παίρναμε το 2019 ή το 20, θα είχε ένα επιτόκιο, χοντρικά σας το λέω τώρα, 4%. Ξέρετε με πόσο δανείζεται τώρα ο Δήμος? Αυτό το οποίο λέω επαχθές επιτόκιο, και λέω ότι είναι επαχθές επιτόκιο, διότι τα λεφτά τα δικά μας του Δήμου, οι τράπεζες τα εκμεταλλεύονται και μας δίνουν ένα επιτόκιο μηδενικό, και όμως μας δανείζουν τώρα αυτή τη στιγμή, δηλαδή έναν Δήμο που έχει πιστοληπτική ικανότητα, μας δανείζουν 7%. Εκεί έχουν πάει τώρα τα επιτόκια, το διπλάσιο. Επομένως, όλη αυτή η αμέλεια, τι λέω αμέλεια για να πω τίποτε άλλο, έτσι, δεν θέλω να πω δόλος, έτσι, να πω τα λάθη που έγιναν θα μας επιβαρύνουν με 1.000.000 παραπάνω τοκοχρεωλήσια, αν το καταλαβαίνετε αυτό σαν μέγεθος. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι δεν έχει οριστεί ακόμα η τιμή μονάδας. Τότε πηγαίναμε για 3.000.000 περίπου, 2.800, 2.850 κτλ. Τώρα να είμαστε ικανοποιημένοι, να είμαστε κοντά στα 4. Δεν κάνω πρόβλεψη, γιατί να σας θυμίσω ότι είχα κάνει και μία πρόταση να είμαστε στοιχειοθετημένοι στις μειώσεις των αντικειμενικών αξιών. Δεν με ακούσανε, έστειλαν το φάκελο με το ζόρι μετά από πάρα πολλές εκκλήσεις μου, έστειλαν το φάκελο χωρίς αιτιολογία. Και δεν είμαστε μέσα στους 12-14 Δήμους που το Υπουργείο μελετάει αυτή τη στιγμή να μειώσει τα αντικειμενικέ αξίε. Επομένως, η τιμή μονάδος θα λάβει υπόψη τη ισχύωση τη αντικειμενική αξία και φυσικά, όπως ξέρετε, ένα τέτοιο ακίνητο θα έχει μία πορεία και το βάρος αυτό θα το επιβαρυνθούμε, διότι μιλάμε για μία αναγκαστική απαλωτρίωση όπου θα αποζημιώσουμε αυτό και δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δεν έχει ο Δήμος τόσο ανθυρά οικονομικά να το καλύψει από ιδίους πόρους, θα το καλύψει με δανεισμό. Δανεισμό που πλέον μονόδρομος είναι με επιτόκιο περίπου στο 7%. Μάλιστα. Αυτές είναι οι ενστάσεις. Πληρώνουμε την αργοπορία σε κάποιες κινήσεις. Βέβαια, για το ακίνητο, και μετά θα έχουμε μια μεγάλη προσπάθεια για να πάρουμε, να γίνει μελέτη και να χρηματοδοτηθεί από το κεντρικό κράτος, αν χρηματοδοτηθεί από την ΚΤΙΠ, για να γίνει το 12ο Δημοτικό. Και να πούμε και ένα αισιόδοξο, κόντρα στην υπογεννητικότητα που διαβάζουμε, που αφορά την ελληνική επικράτεια, στο Δήμο μας ακόμη, δεν έχω πάρει τα επίσημα στοιχεία, αλλά βλέπουμε πάρα πολλές αιτήσεις στους βρεφικούς σταθμούς, στους παιδικούς, που σημαίνει ότι τουλάχιστον στο Δήμο μας, σε εμάς δεν κλείνουν σχολεία, εμάς η σχολική κοινότητα ζητάει καινούργια σχολεία, καινούργιες δομές. Τέτοιες και δόξα τω Θεώ έχουμε νεολαία, υπάρχει, είναι εξασφαλισμένο το μέλλον αυτής της πόλης. Να και κάτι θετικό. Η νεολαία όμως θέλει και κολυμβητήριο, αλλά εμείς δεν το βλέπω να έχουμε. Το έργο αυτό δεν ξεκίνησε ποτέ, παρά τις χαρές για την υπογραφή της σύμβασης. Α, μιλάτε για τα μπαλόνια τώρα. Ναι, τη Φιέστα που έγινε το 23, προεκλογικά. Ναι. Και από το Μάρτιο, το 24, έχουμε και διακοπή εργασιών από την ανάδοχη εταιρεία, που δεν ξεκίνησε ποτέ βέβαια κάποια εργασία. Μα πώς να ξεκινήσει? Γιατί έχουμε πρόβλημα με το διεκτησιακό καθεστώς. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι έχουμε
ότι για να γίνει ένα έργο πρέπει να είναι αδειοδοτημένο. Αν, δεν ξέρω, αν φτιάξετε σπίτι, για να το φτιάξετε χρειάζεται μια άδεια. Ομοίως και ο Δήμος για να κάνει μια κατασκευή χρειάζεται μια αδειοδότηση. Λοιπόν, δημοπρατήσανε το έργο, γι' αυτό εγώ τότε έλεγα και ήμουνα πάρα πολύ έτσι, αντίθετος και στη μεθόδευση αυτή και στο ότι δεν υπήρχε η χρηματοδότηση. Δημοπρατήσανε ένα έργο χωρίς αδειοδότηση. Και μέσα στα αυτά που ζητάει η αδειοδότηση του έργου είναι και το κτηματολόγιο. Λοιπόν, στο κτηματολόγιο υπήρχαν κάποιες κτηματολογικές εγγραφές διαφορετικές από αυτό που είναι στην πραγματικότητα και από αυτό που περίμενε ο Δήμος. Και όλο αυτό που φωνάζω πάρα πολύ καιρό, εδώ και 5 χρόνια, τακτοποιήστε τα θέματα του κτηματολογίου, αυτά που είπα τώρα και στο Σωτήρι του Μαμαϊκαλ, αυτά που έλεγα και πριν επί Ζορμπά, και δεν το έχουν κάνει τόσο καιρό. Και τώρα, επειδή όλοι σπέβδουν να τακτοποιήσουν, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά και πάρα πολλές. Αυτό τακτοποιείται πλέον με νομική ενέργεια. Μην νομίζει κάποιος ότι συμπλήρωσε ένα χαρτάκι, το πήγε στο κτηματολόγιο και το πήρε. Υπάρχουν χιλιάδες αιτήσεις και χιλιάδες νομικές ενέργειες πλέον που εκκρεμούν στο κτηματολόγιο. Είναι ένα μεγάλο, ένα τεράστιο θέμα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Αυτό που βλέπετε, δηλαδή που ακούτε, προβλήματα με το κτηματολόγιο, δεν είναι απλό. Κάπως και έτσι μας κόστησε και η πλατεία εδώ, Γιάννη. Μας κόστησε απλά γιατί δεν είχαν καν κάνει εγγραφή και ήταν αγνώστη ιδιοκτήτη. Δεν ήταν δύσκολο και δεν μας το διεκδικούσε κανείς. Ούτε υπήρχε μία λάθος εγγραφή. Ήταν αγνώστη ιδιοκτήτη. Όπως σας ενημερώνω, σας το είπα και πριν, 35 ακίνητα αυτή τη στιγμή κατά δήλωση του Σωτήρη Παπαμιχαήλ, του αρμοδίου αντιδημάρχου αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας, είναι αδήλωτα. Είναι αγνώστη ιδιοκτήτη ενώ είναι του Δήμου. Και μέσα αυτά και η πλατεία Πέτρουλα. Έτσι, ναι, πιστεύω ότι θα κάνουμε μια κουβέντα και γι' αυτό. Θα το πούμε πιο παρακάτω. Και κινδυνεύει η δημοτική περιουσία. Γι' αυτό είπα και σε μια συνέντευξη και συγχωρήστε μου τον όρο, αλλά είπα τσακιστείτε και φτιάξτε το. Δηλαδή δεν ξέρω τι θα κάνετε. Η προθεσμία πλέον είναι λιγότερο από 35 μέρες και πρέπει να τακτοποιήσετε τα ακίνητα του Δήμου. Αυτή η βαριά αμέλεια μας έχει οδηγήσει σε κάποιες πράξεις οι οποίες ουσιαστικά λαιλατούν τη δημοτική περιουσία. Και το σοκολυμβητήριο τώρα λόγω αυτού δεν υπάρχουν και τα χρήματα, τουλάχιστον αυτά που θα έβαζε η περιφέρεια. Ναι, και μας έλεγα μείνει με ένα προεγκριμένο. Εγώ τότε δεν το ψήφισα. Και κάποιοι κατηγορούσαν ότι δεν ήθελα εγώ το κολυμβητήριο. Ίσα-ίσα. Το πρώτο πράγμα που ήθελα ήταν το κολυμβητήριο. Και μάλιστα ήθελα και το διαδημοτικό κολυμβητήριο με το Δήμο Χολαργό, οπότε δεν θα σπαταλούσαμε ούτε μισό ευρώ, διότι ήταν χρηματοδοτημένο από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, θα τακτοποιούσε και εν μέρη την αντιδικία μας που είχαμε ως προς τα όρια στο λόγο τσακού με τον Όμορο Δήμο, θα είχαμε μία έμεση αποδοχή και θα είχαμε μία συνεκμετάλλευση κατά 50% ενός διαδημοτικού κολυμβητηρίου με πάρα πολλές θέσεις πάρκινγκ και ενός συγχρόνου κολυμβητηρίου θα είχαμε το 50%. Και θα μπορούσαμε να κάνουμε και το κολυμβητήριο της Νέας Ζωής, εάν και εφόσον υπήρχαν οι προϋποθέσεις. Αλλά τι κάναμε, και λεφτά δεν είχαμε, διότι σας θυμίζω ότι καταχρηστικά και το από αυτό, αλλά τότε κανείς δεν εξέτασε τα θέματα αυτά, ούτε η αποκεντρωμένη στην οποία απευθύνθηκα, ξέρετε ποια ήταν η χρηματοδότηση του έργου. Μία εικονική εγγραφή της περιφέρειας που ποτέ δεν μπήκαν λεφτά στις περιφέρειες για να μπουν χρήματα, να ξέρετε, στο δημόσιο λογιστικό, χρειάζεται μία απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, έτσι λέγεται. Φέρτε μου εσείς την ανάληψη υποχρέωσης της περιφέρειας. Δεν υπήρξε ποτέ. 1.000 ευρώ εγγραφή. Και υπήρχε μία πολυετής ανάληψη υποχρέωσης από το Δήμο Αγίας Παρασκευής. Έτσι δημοπρατήθηκε το έργο. Ακούστε όμως και κρατηθείτε. Με 2,5 εκατομμύρια τα επόμενα χρόνια, δηλαδή της παρούσης δημοτικής περίοδου 25, 26, 27. Όταν το σύνολο των ιδίων πόρων σε έργα δεν υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο, οι αθεόφοβοι έβαλαν 2,5 εκατομμύρια. Το διανοείστε λίγο, εικονικές εγγραφές για να κάνουν μια εικονική δημοπρασία και να κατεβούν στις εκλογές και να πούνε σας φτιάχνουμε τη μακέτα το κολυμβητήριο. Και δείτε τώρα τα αποτελέσματα. Τώρα υπάρχει μια εργολαβία. Υπάρχει ένας δημόσιος διαγωνισμός, πετύχαμε μια έκπτωση. Κάθε τι όμως που μένει ακίνητο, να ξέρετε ότι κοστίζει. Μην νομίζω ο δημότης δηλαδή, α εντάξει, δεν έχει βάλει μηχάνημα ο εργολάβος, εντάξει, το κοιτάμε και το πληρώνουμε. Διότι πληρώνονται οι σταλίες και όταν κάποια στιγμή, αν διαλυθεί η εργολαβία πέρα από το 5%, θα μας ζητήσει και διαφυγόντα κέρδη και άλλα ζητήματα.
Και να ξέρετε, και αν συνεχιστεί το έργο, με καθυστέρηση πλέον 1,5 χρόνου, 2 ετών, μέχρι να βρεθούν και πιστώσεις, το δάνειο, διότι υπάρχει και δάνειο για αυτό το έργο, το οποίο δεν εκταμιεύτηκε ακόμα, και αντί να εκταμιευτεί με 4%, θα εκταμιευτεί και αυτό με 7%. Σας λέω και το 15 με 20% των νομίμων αναθεωρήσεων κατέτος. Δηλαδή, επιβαρύνεται ο Δημότης, ο προϋπολογισμός του Δήμου, με περίπου 2 εκατομμύρια παραπάνω από την, τι να σας πω τώρα, θέλω έτσι ήπια να το χαρακτηρίσω, να μην πω έτσι βαριά αμέλεια, από την ματαιοδοξία κάποιων να βάλουν, να συμπεριλάβουν στο προεκλογικό τους πρόγραμμα του Γολυμβίου για να μην το δημοκρατήσαμε. Μία κακή λύση, και όμως αυτό είναι το αποτέλεσμα και τώρα το καταλαβαίνουν οι δημότες. Τότε κάποιοι νομίζαν να το κάνουμε για λόγους αντιπολιτευτικούς. Αλλά ας πάμε παρακάτω και να δούμε τελικά τι θα γίνει. Ναι, ναι. Βγαίνουν όλα μπροστά μας. Ας πάμε πάλι σε πρόβλημα. Στο Γεβάσιο. Όλα για τέτοια μου λέτε. Και αυτές, εκεί έχουμε και απορίες δηλαδή για το τι ακριβώς συμβαίνει. Το Γεβάσιο. Εκεί πήγαμε πάλι στα δικαστήρια. Μας πήγε μάλλον η εταιρεία που το είχε αναλάβει το έργο, έκανε αγωγή κατά του Δήμου, η οποία θα εκδικαστεί μάλιστα τώρα στις 28 Νοεμβρίου. Ήταν απαραίτητο να φτάσουμε εκεί πέρα, δεν μπορούσαμε να το αποφύγουμε. Άλλη μία τρύπα. Και απορούν μερικοί πώς καταφέρνει αυτός ο Δήμος και κάνει χοντράκια πάνω τα λάθη. Λοιπόν, τι λέει τώρα ο Άδοχος, να σας πω όμως λιγάκι ιστορικά, δώστε μου ένα λεπτό, να σας εξηγήσω ότι ο διαγωνισμός που έγινε το 2018, επιδιοικήσεως Γιάννη Σταθόπουλου, είχε μέσα γίνει ένας πλειοδοτικός διαγωνισμός. Κατά τη γνώμη, και το έχω διατυπώσει πολλές φορές, υπήρχε ένας καταχρηστικός όρος που του 13%. Δηλαδή, κάθε προσφορά συγκρίνονταν με την άλλη προσφορά, αλλά αν είχε με 13% αυξημένη για κάθε χρόνο μικρότερης μισθωτικής διάρκειας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είχαμε πολύ καλές προσφορές για τα 25 χρόνια, μάλιστα το είπα στο Δημοτικό Συμβούλιο, 28.900, 29.000 σχεδόν μίσθωμα, μηνιαίο. Πετάξαμε έξω τις καλές προσφορές και κάποιος προσέφερε, αυτή η εταιρεία, τέλος πάντων η πλειοδότρια πλέον εταιρεία, μιλώ ΑΕ, η οποία έδωσε αυτό το μίσθωμα των 20.000 που φαίνεται καλό κατά μερικούς, αλλά τι, με τη μισθωτική διάρκεια 10 ετών κατασκευή και λειτουργία. Δηλαδή, 2-3 χρόνια η κατασκευή, σε 7 χρόνια θα μας το παρέδιδε πίσω. Υπήρχε κανένας που ξέρει τους όρους της αγοράς που το πίστευε αυτό? Όχι φυσικά. Τι έκαναν τώρα αυτοί? Προσπάθησαν από την πρώτη στιγμή να αποδράσουν από αυτή τη σύμβαση, την οποία οδηγηθήκαν αβίαστα, με δική τους ευθύνη. Αυτοί δηλαδή έδωσαν αυτές τις προσφορές. Υπήρχε ένας πλειοδοτικός διαγωνισμός που συμμετείχαν 4-5 διαγωνιζόμενοι. Πέτυχαν με διάφορους τρόπους, ας μην τους σχολιάσω τώρα, εγώ δεν συνηγόρησα, πέτυχαν και πήραν μια παράταση. Λένε τα ίδια πράγματα που έλεγαν από την αρχή. Τι λένε? Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την αρχαιολογία. Γιατί? Δεν λειτουργεί η αρχαιολογία στη χώρα μας. Δεν επιτηρεί, δεν γίνονται κατασκευές. Δεν γίνονται κατασκευές στην υπόλοιπη Αττική, στην Αθήνα. Μόνο εκεί δεν μπορούμε να σκάψουμε. Να σας θυμίσω και κάτι το οποίο δεν το ξέρει το ευρύ κοινό. Σε μια διαπαραταξιακή συνάντηση πρότεινα τότε, για να μην έχουν το πρόσχημα αυτό και λένε ανωτέρα βία, δεν ήρθε ο αρχαιολόγος, δεν μπορούμε να σκάψουμε. Τι τους είπα τότε? Με μια μικρή δαπάνη να μισθώσουμε για λίγες μέρες ένα σύγχρονο γεωραντάρ, όπου θα μας πει τι ακριβώς υπάρχει στο υπέδαφος. Με σφραγίδα, υπογραφή ειδικών επιστημών. Έχει προχωρήσει πολύ η επιστήμη. Ενθουσιάστηκαν κάποιοι. Υλοποιήθηκε ποτέ αυτό? Είναι επιδίκηση ΔΟΠΑ. Υλοποιήθηκε ποτέ αυτό? Παρόλο που ενθουσιάστηκαν τα μέλη της Επιτροπής τότε. Εμένα με είχαν αποκλείσει από την Επιτροπή του Διαβασίου. Και δεν το έκαναν. Γιατί δεν το έκαναν? Για να μπορεί η εταιρεία σήμερα να λέει, να επικαλείται την αρχαιολογία. Λοιπόν, δεν έχει καμία δικαιολογία από την αρχαιολογία. Όπως όλες οι κατασκευές στους αρχαιολογικούς χώρους και ιδίως στο κέντρο της Αθήνας. Και στο κέντρο της Αθήνας. Εντάξει. Έχετε δει καμία να είναι σταματημένη? Λοιπόν,
δεν είναι δικαιολογία για μένα. Όλα τα άλλα είναι προσχηματικά. Και το θέμα το πολεοδομικό, και το θέμα με τον τυφλό δρόμο. Όλα τα θέματα λύνονται. Και το άλλο που επικαλείται, τα 12 έγγραφα που δεν απαντούσε ο Ζορμπάς, ο Σάρκουλας και ο Χάρχαρος που ήταν για 1,5 χρόνο πρόεδρος της Επιτροπής. Δεν απαντούσαν στα έγγραφα. Περίεργο και όπως συμβαίνει. Αλλά αυτά δεν καταργούν τους όρους της σύμβασης. Όλη την ευθύνη της αδειοδότησης, της συνεργασίας, της επίλυσης των προβλημάτων των πολεοδομικών, της αρχαιολογίας, τα έχει ο ανάδοχος κατά τη σύμβαση. Επομένως δεν είναι ευθύνη δικιά μας, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χαρακτηριστεί ανωτέρα βία και να του δώσει παράταση. Και τώρα έρχονται και τι λένε, δεν θέλουμε τη σύμβαση, δεν θέλουμε να πληρώνουμε μίσθωμα, δώστε μας 25 χρόνια ή σας πάμε και στα δικαστήρια μας, έκαναν αγωγή. Και άμα θέλετε συζητάμε και ένα άλλο τρόπο αξιοποίησης ακινήτου που λέγεται εκμετάλλευση επιφανίας, που δεν έχουμε κανένα λόγο να ασχοληθούμε με αυτό. Και εγώ τι είπα πάνω σε αυτό, μην ασχολείστε να κάνετε εκτιμήσεις, όσο και να κοστίσει το ακίνητο, η σύμβαση είναι σύμβαση. Κάντε ανταγωγή ή κινηθείτε κατά τη σύμβαση, έχουμε εγγυητική, μπορούμε να κηρύξουμε έκτοτε τον ανάδοχο, τον πλειοδότη δηλαδή, και να πάμε στον επόμενο. Έχουμε λόγο να φοβηθούμε αυτή τη στιγμή τη Μιλώρα, η οποία μετά από 5 χρόνια έχει σταματήσει το έργο και έχουμε άλλη μία τρύπα στην Ερμού, στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, είναι αδιανόητο, δεν ξέρω τι χειρισμό θα κάνει. Εγώ με την άποψή μου για να βοηθήσω τη Δημοτική Αρχή στον προσανατολισμό της και αν κάνει λάθη, να ξέρετε το θέμα απέναντί της στο θέμα αυτό. Το διαβάσιο είναι ένα περιουσιακό στοιχείο σοβαρότατο του Δήμου και πρέπει να το αξιοποιήσουμε και όχι να το έχουμε στις επιθυμίες και στη βούληση του κάθε εργολάβου ή πλειοδότη που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις. Μάλιστα. Θέλουμε τα φώτα σας λίγο όσο αφορά το αμαξοστάσιο, το οποίο βρίσκεται στο γνωστό οικόπεδο στην περιοχή του Χαλανδρίου και είναι με δικαστική παράταση ακόμη εκεί. Βέβαια, αγοράστηκαν κάποια οικόπεδα σε λεωφόρο Μεσογείων. Έχετε κάποια εικόνα που ακριβώς βρισκόμαστε, κοιτάξτε, να μπορέσουμε να τα αξιοποιήσουμε δηλαδή. Θα σας το πω εντάχει για να έχετε εικόνα. Πράγματι, ήρθαμε σε συμβιβασμό, παρόλο που εκεί είναι παράνομη η λειτουργία του αμαξοστασίου, έτσι να το λέμε, έχουν βγει πάρα πολλές αποφάσεις και είναι σε μια περιοχή όπου απαγορεύεται η χρήση. Ήρθαμε σε μια συμφωνία. Εντάξει, ο Δήμος Χαλανδρίου δεν μας έχει δημιουργήσει πρόβλημα γιατί καταλαβαίνει ότι δεν έχουμε κι άλλη λύση. Θα μπορούσε να μας το σφραγίσει και να μας πετάξει και έξω. Λοιπόν, δεν το κάνει. Πήραμε μια παράταση με συμφωνία με τους ιδιοκτήτες μέχρι τέλους του 25. Και αυτό βοήθησε προφανώς και εγώ. Διπλασιάζοντας βέβαια το ενίκιο. Έτσι, δηλαδή μας κοστίζει πλέον περισσότερο. Και αγοράσαμε. Ναι, δεν ήταν έτσι αυτό, δεν μας έδωσαν. Διότι τους μπλοκάραμε από την αξιοποίηση του ακινήτου και έγινε μια διαπραγμάτευση. Αν θυμάμαι καλά, διπλασιάστηκε το ακίνητο. Το μίσθωμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο άλλο. Έγινε μια κίνηση από τη Δημοτική Αρχή, την οποία εγώ κατά ανάγκη την στήριξα και τη στήριξε και το Δημοτικό Συμβούλιο, διότι δεν υπήρχε άλλη λύση. Εγώ είχα βέβαια μια άλλη πρόταση στο πρόγραμμά μου. Παρεμφερή με αυτή. Αγοράστηκαν κάποια ακίνητα. Σας λέω όμως για να το έχετε στο μυαλό σας, δεν είναι ένα απλό θέμα που το πήραμε και θα μεταφέρουμε το αμαξοστάσιο από εκεί που το έχουμε τώρα, δηλαδή στα διοικητικά όργανα του Χαλανδρίου, εκεί στο Σταυρό, διότι ακόμα στην περιοχή αυτή δεν επιτρέπεται τέτοια χρήση, διότι είναι μέσα σε προστατευόμενη ζώνη προστασίας του ινητού. Κάτι για το οποίο εκκρεμεί μία νομοθετική ρύθμιση, αλλά έχει μπλοκαριστεί στα γρανάζια όχι μόνο της Γραφειοκρατίας, αλλά και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτό το θέμα ελπίζουμε ότι θα λυθεί. Αν δεν λυθεί το θέμα, θα είναι μείζον πρόβλημα στο Δήμο μας και δεν βλέπω φως υπό τις παρούσες συνθήκες. Εγώ και στην προηγούμενη θητεία και στην τωρινή έβαλα το θέμα στην τελευταία συνεδρίαση στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων της Αττικής, όπως σας είπα ότι είμαι μέλος στην Επιτροπή Υποδομών και θα το συζητήσουμε και θα δούμε, δηλαδή σε συνεργασία με το ΙΠΕΜ, αν μπορούμε και εμείς από τη μεριά μας να συμβάλλουμε στην επιτάχυνση του θέματος και να δούμε τελικά αν θα έχει την ευνοϊκή κατάληξη αυτή η περιοχή.
Αν έχει, πρέπει ο Δήμος να προχωρήσει με μεγάλη ταχύτητα για να φτιάξει τις υποδομές εκείνο το χώρο που τώρα δεν μπορεί να τις φτιάξει. Σας είπα, απαγορεύεται η ιδρύση. Και πάλι να ξαναγυρίσω στο θέμα το οικονομικό των ανταποδοτικών, όπου ήδη προκαλούνται με αυτή την κατάσταση τεράστια πρωτογενή ελλείμματα. Φανταστείτε τώρα να έχουμε και τις υποδομές στο κομμάτι εκεί, πόσο δύσκολη θα είναι η διαχείριση αυτού του ζητήματος της καθαριότητας, η οποία θα επιφέρει και άλλη αύξηση τελών. Σας το λέω και προετοιμάζω να τα ακούσει και η Δημοτική Αρχή, να τα ακούσουν και οι δημότες, διότι εάν παραμείνει το ίδιο μοντέλο διαχείρισης στην καθαριότητα, στη διαχείριση των αποβλήτων, θα δημιουργούνται συνεχώς πρωτογενή ελλείμματα και αυτά θα τα αποκαθιστά η τσέπη των δημοτών. Θα αυξάνονται δηλαδή τα δημοτικά τέλη. Επομένως, εγώ είχα ένα άλλο μοντέλο διαχείρισης. Τώρα δεν είναι ώρα, γιατί χρειάζομαι πολύ χρόνο στο να αναπτύξω. Θα το κάνουμε μια άλλη φορά και θα κάνω και μια ημερίδα σε αυτό. Έτσι, ωραία, να το δούμε πιο αναλυτικά. Έτσι, ναι. Διότι κουβέντες και συνθήματα πολλά μπορεί να λένε, όλοι να θέλουμε και να λέμε, ωραία, θα μειώσουμε. Πού είναι η μείωση των ελλειμμάτων? Έχουμε πρωτογενή ελλείμματα, τα οποία σας επαναλαμβάνω ότι με την αύξηση δημοτικών τελών θα πληρώσει ο δημότης. Σφαιρικά τώρα, κύριε οικονόμου, όσον αφορά την ακίνητη περιουσία του Δήμου, γιατί δεν εκμεταλλευόμαστε τα του οίκου μας και οδηγούμαστε διαχρονικά σε άσκοπες πατάδες? Κάνω και εγώ το ίδιο ερώτημα. Αυτό που λέτε εσείς, το έχω ρωτήσει πολλές φορές. Και έχω πει, έχουμε τεράστια ακίνητη περιουσία. Το κτίριο του ΑΕΔ, το κτίριο του Κουτσούκου, πέρα του Ασημακοπούλου κτλ. Πρίγκορη, που είναι μια, είχαμε μια έτσι ατυχή εξέλιξη κατ' εμένα. Δηλαδή, μας αφήνουν κάποιοι άνθρωποι όλοι τους την περιουσία, στην πορεία, καταρχάς δεν μπορούμε να την πάρουμε αμέσως, δηλαδή μας νικάει η γραφειοκρατία και όταν αποφασίζουμε να την πάρουμε, λιγοστεύει. Αυτό έγινε στα κληροδοτήματα Πρίγκουρη. Αντί να πάρουμε το 100% πήραμε το 75% και δεν το πήραμε ακόμα ουσιαστικά. Βγαίνουν κάποιες αποφάσεις και δεν βλέπουμε κανένα αντίκρισμα. Γενικώς, και δεν είναι μόνο αυτό, εάν δείτε, εγώ το ζήτησα εγγράφος, άργησε να μου απαντήσει, προηγούμενη δημοτική αρχή δεν μου απαντούσε, η τωρινή μου απάντησε με μια καθυστέρηση. Αν δείτε, έχουμε πραγματικά τεράστια κίνητη περιουσία. Έπρεπε αυτό και οι ευθύνες είναι διαχρονικές. Δηλαδή, σε όλες τις δημοτικές αρχές θα έπρεπε να την έχουμε εκμεταλλευτεί. Αυτό θα είχαμε καλυτερέψει την κατάσταση στα οικονομικά μας, θα υπήρχε αντίκρισμα στην καθημερινότητα, διότι ξέρετε, καλύτερα οικονομικά σημαίνει καλύτερη διαχείριση των καθημερινών προβλημάτων. Δεν θα είχαμε καλύτερους δρόμους, πεζοδρόμια, καθαριότητα. Θα είχαμε τα πάντα σε καλύτερο βαθμό. Και δεν βλέπω αυτό το πράγμα και είναι από την κριτική που σας έκανα και αρχικά. Σας είπα ότι περίμενα καλύτερη επίδοση στα θέματα τα οικονομικά και της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας. Πρέπει να τρέξει η νέα Δημοτική Αρχή. Εμείς αυτό είμαστε σταθερά στη μεριά της ανάπτυξης. Συνεχίζουμε και κάνουμε προτάσεις. Και να πούμε και ένα φλέγον θέμα, γιατί οι άλλοι βιάστηκαν να το πούνε. Αν τελικά προχωρήσει το θέμα της αναπτυξιακής εταιρείας, εκεί θα μπορεί η αναπτυξιακή εταιρεία να διαχειριστεί καλύτερα από ό,τι διαχειρίζεται ένας Δήμος, να διαχειριστεί την ακίνητη περιουσία. Όσο και αν κάποιοι έχουν ενστάσεις, είναι ένα θέμα, είναι μία λύση και σε αυτό το είπα και πρόσφατα σε μία συνάντηση που βρεθήκαμε σε μία εκδήλωση με τον κύριο Μιλωνάκη, όπου με ενημέρωσε περίπου σε αυτά και του λέω ότι εμείς θα συνδράμουμε και θα συμβάλλουμε εάν και εφόσον η αναπτυξιακή εταιρεία κινηθεί μέχρι χρηματοοικονομικούς όρους σωστούς. Δεν θα γίνει ένας πελατειακός οργανισμός που θα επιβαρύνει τα οικονομικά του Δήμου. Θα είμαστε πρώτοι εμείς που αν δούμε τέτοια κατάσταση θα είμαστε απέναντι. Με διαβεβαίωσε ότι θα στελεχωθεί με τους καλύτερους όρους και μάλιστα θα ζητηθεί και από την αντιπολίτευση η συνδρομή της στη στελέχωση της αναπτυξιακής εταιρείας. Τέλος πάντων, για να σας απαντήσω σε αυτό που λέτε, είναι ένα εύλογο ερώτημα γιατί 30 χρόνια, 40 χρόνια δεν μπορούμε να αξιοποιήσουμε την περιουσία μας.
Και μάλιστα πολλές φορές είναι και ασέβεια σε αυτούς που αφήνουν κληροδοτήματα και δωρεές και εμείς δεν σεβόμαστε την επιθυμία τους. Έτσι, η οποία είναι προς το κοινωνικό σύνολο, προς το δημότη. Ρίξατε και έναν κεραυνό για την πλατεία Πέτρουλα. Αυτό θα μπορέσει τελικά ο Δήμος, πιστεύετε, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των φερόμενων ως ιδιοκτητών, γιατί είναι και ένα πολύ μεγάλο ποσό. Κάπου νομίζω 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Βεβαίως. Κοιτάξτε, εγώ για το θέμα αυτό είχα ανοίξει το θέμα των κτηματολογικών εγγραφών. Και μέσα στο άλλο, γιατί κάποιοι έτσι απίθανοι τύποι που είχαν πάρει και είχαν και θέσεις ευθύνης στο Δήμο, έλεγαν ότι όλη η περιουσία μας ήταν διαγραμμένη κτλ. Και πέρα από την πλατεία του Αγιάννη που ξέρετε, χάσαμε και 1 εκατομμύριο γιατί δεν το εγγράψαν στο κτηματολόγιο, επειδή η Ζορμπά και δεν ζήτησε κανένα συγγνώμη, κανένα δεν παραιτήθηκε. Τέλος πάντων, έλεγαν ότι είναι και άλλα κίνητα. Μπήκα στο κτηματολόγιο και εγώ και οι συνεργάτες μου, τους είπαμε για την κεντρική πλατεία, τους είπαμε για την πλατεία Πέτρουλα. Τότε ο Σωτήρης Κατσάρας, ο Κώστας Κατσάρας, ο γιος του αείμνηστου Σωτήρη Κατσάρα, με ενημέρωσε ότι αυτό το θέμα της πλατείας Πέτρουλα διευθετήθηκε το 1975. Επί δημαρχίας του πατέρα του με την οικογένεια Μαντούβαλου, όπου έγινε ένας συμψηφισμός φόρων πολλών που είχε στην περιοχή και δεν είχαν πληρωθεί και μάλιστα τακτοποιήθηκε στην τότε οικονομική υπηρεσία και αμέσως έδωσε εντολή και ένας αρμόδιος αντιδήμαρχος έφτιαξε το πλευρικό τυχείο και έτσι διαμορφώθηκε η σημερινή πλατεία στα σημερινά όρια της. Έκτοτε η πλατεία αυτή δεν αμφισβητήθηκε ποτέ και κατά καιρούς όμως είχαμε κάποιες απόπειρες διεκδίκησης. Ακόμη και τότε που είχαμε τέτοιες απόπειρες που και έγινε η σχετική αελογραφία, κανένας δεν σκέφτηκε ότι πρέπει αυτό να τακτοποιηθεί στο κτηματολόγιο. Είναι αδιανόητο. Δηλαδή αρχίζω και σκέφτομαι και λέω, είναι δυνατόν τέτοιες ενέργειες να γίνονται από βαριά αμέλεια ή γίνονται με δόλο. Πρέπει να μας προβληματίσει αυτό. Όταν έχουμε έναν απέναντί μας και διεκδικεί κάτι που το έχει ο Δήμος και το εκμεταλλεύεται 50 χρόνια, 40 χρόνια, είναι δυνατόν να μην κάνουμε ενέργειες? Και έκανα και το άλλο, έκανα και εύλογο ερώτημα, έκανα γραπτό ερώτημα. Ακόμα δεν έχω πάρει απάντηση. Λέω, στην περίφημη νομική μας υπηρεσία, έτσι, που έχω πάρα πολλές ενστάσεις για τους χειρισμούς της, υφίστανται προϋποθέσεις τακτικής ή έκτακτης χρησικτησίας? Περιμένω την απάντησή της. Εγώ την ξέρω την απάντηση. Διότι ρώτησα 2 διακεκριμένους νομικούς που ασχολούνται με θέματα περιουσίας. Λοιπόν, για να μην έτσι λέμε πάρα πολλά, ο Δήμος δεν έχει να φοβηθεί τίποτε ούτε από τη βαριά αμέλεια αυτών που χειρίστηκαν διαχρονικά θέσεις ευθύνης. Μπορεί να τακτοποιήσει και να αποδείξει την κυριότητα, την πλήρη κυριότητα νομή και κατοχή στην πλατεία. Και δεν μπορεί να αποζημιώσει τους φερόμενους ιδιοκτήτες, όχι με αυτό που ζητάνε, 1.520.000, ούτε 1 ευρώ δεν πρέπει να πληρώσει. Και υπάρχουν, εάν κάποιοι ποντάρουν στα στοιχεία που έχουν εξαφανιστεί, σας ενημερώνω και ενημερώνω και όλους τους δημότες, ότι υπάρχουν μαρτυρίες ζώντων της οικονομικής υπηρεσίας εκείνης περίοδου. Τίποτε δεν μπορεί να κρυφτεί. Λοιπόν, το θέμα τακτοποιήθηκε, συμψηφίστηκε με άλλες οφειλές, παραχωρήθηκε στο Δήμο, είναι πλατεία. Εκεί εξάλλου έγινε και η πεζογέφυρα, η τελευταία της περιφέρειας. Τι έχουν να πούν κάποιοι? Δηλαδή έγινε η περιφέρεια μέσα σε ξένη ιδιοκτησία και μάλιστα τώρα φαίνεται σε τρία μέρη η πλατεία, το ένα προς τη Μεσογείο αγνώστη ιδιοκτήτη, το άλλο των φερωμένων διοκτητών και το άλλο αγνώστη ιδιοκτήτη. Πουθενά ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, άρα ενώ είναι πουθενά ο Δήμος, άφησε και έγινε μία πεζογέφυρα. Λοιπόν, αδιανόητα πράγματα. Θα έπρεπε ήδη να έχει τακτοποιηθεί από την εποχή που φτιάχναν τη γέφυρα. Κυρία Μαρκή, ακούσατε γι' αυτό που σας είπα, μία έτσι αρμόδια απάντηση και μία συγγνώμη μεγάλη, να βρεθεί κάποιος υπαίτιος να πει συγγνώμη από τους δημότες, διότι δεν χειρίστηκα καλά το θέμα. Συγγνώμη γιατί αμέλησα να τακτοποιήσω το θέμα. Τίποτα, δεν θα τα ακούσετε ποτέ. Δυστυχώς, αυτή είναι η κατάσταση. Τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμός 2025. Μετά από όλα αυτά που είπαμε, πιστεύετε ότι είναι εύκολο να συνταχθούν
Υπάρχουν τα χρήματα, έχει δημοτική αρχή την οικονομική, τα οικονομικά αποθέματα να τα απεξέλθει και να δημιουργήσει κάτι άλλο. Κοιτάξτε, είμαστε ένας μεγάλος δήμος, ο οποίος δεν βρίσκεται στο κόκκινο. Παρά τις προσπάθειες κάποιων έτσι, και κάποιες έτσι, ενέργειες κακοδιοίκησης, να πω, που παρολίγο να μας έχουν οδηγήσει στο κόκκινο. Είμαστε στα πρόθυρα. Ο Δήμος έχει ένα προϋπολογισμό που στην υλοποίησή του, γιατί εκεί θα μείνουμε, στους ιδίους πόρους είναι πάρα πολύ μικρός. Υπ' αυτό το πρίσμα και ξεχωρίζω τα έργα τα οποία γίνονται υπό την ευθύνη της περιφέρειας άλλων φορέων που εκτελούν συγχρηματοδοτούμενα έργα ή άλλα έργα τα οποία είναι ενταγμένα σε προγράμματα και μοιράζονται οριζόντια από την πολιτεία στους Δήμους, σε επίπεδο ιδίων πόρων Δήμου, τεχνικού προγράμματος χρηματοδοτούμενο από ιδίους πόρους, δεν θα κάνει και πολλά πράγματα. Υπάρχουν συνεχιζόμενα έργα, είναι δεσμευμένα, υπάρχουν αναλήψεις υποχρεώσεων και θα έλεγα ότι δεν υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Σας είπα ότι το πρέπει να μεγαλώσει ο τζίρος του Δήμου και αυτό μεγαλώνει με δύο τρόπους. Με ανάπτυξη, η οποία δεν πρέπει να είναι στα λόγια, πρέπει να είναι στα έργα. Πρέπει να αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία και από όλα αυτά θα προκύψουν έσοδα. Και από τα έσοδα θα προκύψουν και μεγαλύτερο τεχνικό πρόγραμμα, αλλά η προτεραιότητα, σας λέω, πρέπει να ασχοληθούμε πρώτα με τα του οίκου μας. Πρέπει να αξιοποιήσουμε την περιουσία μας, να μην πληρώνουμε καθόλου μισθώματα. Δεν μπορεί σήμερα ο Δήμος να έχει τέτοια περιουσία και να πληρώνει 1 εκατομμύριο σχεδόν ευρώ το χρόνο σε μισθώματα. Δηλαδή, βάλτε αυτό το ποσό που σας λέω. Βάλτε την εξοικονόμηση ενέργειας που δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν το έκαναν οι προηγούμενοι. Ελπίζω τώρα αυτή η Δημοτική Αρχή να το κάνει. Βάλτε όλα τα άλλα τα οποία έχουμε πει κατά καιρούς, όπου θα διπλασιάσουν, θα τριπλασιάσουν τις δυνατότητες του Δήμου να αξιοποιεί ιδίους πόρους. Επομένως, αυτή τη χρονιά δεν περιμένω πολλά πράγματα. Δεν περιμένω πολλά στην υλοποίηση. Μπορείτε να δείτε ένα πρόγραμμα, αυτό που έκανε και η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Έβαζε μία μικρή εγγραφή, έβαζε ένα τίτλο. Τόθαμε το κολυμβητήριο 5 φορές. Τόθαμε το κλειστό προπονητήριο στις αθλητικές υποδομές 10 φορές. Και όμως δεν είδαμε ποτέ τίποτε. Εγώ σας λέω αυτό που υλοποιείται. Επομένως, αυτό που θα υλοποιηθεί, δεν περιμένω πολλά πράγματα. Και όμως υπάρχει αγωνία στο Δημότη που ζει μία πολύ δύσκολη καθημερινότητα. Που σε πεζοδρόμια τα οποία δεν μπορεί να περπατήσει, η βαδιζιμότητα δεν έχει εξασφαλιστεί στο συντριπτικό ποσοστό του Δήμου. Η νεολαία μας δεν μπορεί να αθληθεί, οι αθλητικές υποδομές είναι εδώ και 40-50 χρόνια. Δεν έχει γίνει τίποτε στα Πευκάκια, στον αθλητικό χώρο, δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτε και σε άλλα ακίνητα του Δήμου που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Στα σχολεία υπάρχει αυτή η κακή κατάσταση που έχω πει ότι δεν μπορούμε να σπαταλάμε τόσα χρήματα σε διαγωνισμούς ετήσιους. Έχω κάνει την πρόταση εδώ και πάρα πολλά χρόνια να αξιοποιήσουμε αυτό που δίνει ο Δήμος, τη δυνατότητα σύμβασης πλαισίου που θα μας φέρει οικονομία στην όλη αυτή διαχείριση και θα μας φέρει και έναν καλύτερο προγραμματισμό για να μπορεί να μπορούν να γίνονται τα έργα στο διάστημα που κλείνουν τα σχολεία. Όχι όπως φέτος, επειδή κάποιοι έκαναν προδικαστικές προσφυγές, ξεκίνησαν τα σχολεία και είχαμε έργα και δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Δυστυχώς η τσαπατσουλιά, η κακοδιοίκηση και ο κακός προγραμματισμός μας χαρακτηρίζει και σε όλο το εύρος του οικονομικού σχεδιασμού, προγραμματισμού αλλά και των τεχνικών έργων. Και όλων των υποδομών. Και ένα άλλο ζήτημα, τι θα κάνουμε επιτέλους με το κυκλοφοριακό. Δεν βλέπω κάτι να ανακοινώνω. Τώρα ακούω κάτι για τη δημοτική συγκοινωνία. Ωραία, ας την κάνουμε τη δημοτική συγκοινωνία. Δεν βλέπω κάτι με το ΣΒΑΚ. Αυτό που παρουσιάστηκε είναι μία παροδία. Σας το ξαναλέω. Διότι αν η λύση σε μία περιοχή που ασφικτιά είναι να μονοδρομήσουμε τα πάντα, που σημαίνει ένα 60% της κυκλοφορίας αυτών που κυκλοφορούν να περιοριστεί, καταλαβαίνετε ότι πάμε σε μία απόλυτη ασφυξία, αφού δεν δημιουργούμε καινούργιες προσβάσεις σε οδικούς άξονες περιφερειακούς και μοιραία θα οδηγηθούμε σε μία κατάσταση που θα απαξιώνει τον Δημότη, τον πολίτη, τον επαγγελματία και την αγορά.
Και δυστυχώς στην αγορά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Βλέπετε κι εσείς, κλείνουν καθημερινά επιχειρήσεις και είναι ένα θέμα στο οποίο εμάς προσωπικά μας απασχολεί. Γιατί βλέπουμε τους γύρω δήμους να αναπτύσσονται και βλέπουμε το δικό μας δήμο να υποχωρεί παντού. Και γενικώς οι συνθήκες σε αυτό το δήμο χειροτερεύουν. Δεν βλέπουμε σε ένα πεδίο, μη μου πείτε βέβαια για τα πολιτιστικά, γιατί έγινε πολλής λόγος γι' αυτό. Εμείς συνηγορήσαμε ώστε ο Δήμος μετά από τόσα χαστούκια που έφαγε να έχει μία διέξοδο πολιτιστική. Αυτό όμως, κάναμε και την κριτική, πρέπει να συνοδευθεί με παράλληλη υλοποίηση όλων αυτών των αναγκών που πρέπει επιγόντως να προωθηθούν στο Δήμο, διότι εύλογα μπορεί να λέει κάποιος δημότης, εντάξει, καλός ο άρτος και τα θεάματα, αλλά πρέπει επιτέλους να φτιάξουμε και το σπίτι μας. Πρέπει να μπορούμε να περπατήσουμε, να αναπνεύσουμε, να βρούμε πράσινους αθλητικούς χώρους, να σταθμεύσουμε, να κινηθούμε στην αγορά, να ζήσουμε. Δεν είναι μόνο μία πληρωμένη εκδήλωση, δεν είναι μόνο αυτό ο πολιτισμός. Ο πολιτισμός είναι και η καθαριότητα, ο πολιτισμός είναι και οι συνθήκες του αστικού περιβάλλοντος και αυτό είναι το στίχημα της κριτικής. Ξαναγυρίζω στο πρώτο σας ερώτημα, άρα μετά από ένα ή δύο χρόνια θα κρίνουμε με ασφάλεια τη νέα Δημοτική Αρχή και τότε θα σας πω πραγματικά εάν είναι στη σωστή πορεία ή αν έχει αποτύχει και αυτή όπως οι προηγούμενες Δημοτικές Αρχές. Μάλιστα. Είχατε πει ότι οι αλήθειες πρέπει να λέγονται και γι' αυτό ήρθαμε σε εσάς. Μας δώσατε πολλά στοιχεία, σε κάποια σημεία μας ανησυχήσατε, αλλά μας δώσατε και διεξόδους και ελπίδες. Οπότε ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά, μας διαφωτίσατε σε πολλά σημεία και πιστεύω ότι θα τα ξαναπούμε και μια ακόμη φορά. Ευχαριστώ και εγώ που μου δώσατε την ευκαιρία να ξέρετε ότι ό,τι σας λέω είναι μελετημένο. Είναι γνώρισμα και δικό μου και των συνεργατών μου να μην λέμε τίποτε στον αέρα, διότι αυτό το βρίσκουμε μπροστά μας. Εάν λέμε λόγια, χωρίς αντίκρισμα, κάποια στιγμή θα μας έρθει ο λογαριασμός. Και αυτό ας το θυμούνται όλοι που διοικούν ή τέλος πάντων διεκδικούν να διοικήσουν αυτό το Δήμο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και πάλι, καλή συνέχεια και σας εύχομαι έτσι συνεχώς να προβάλλετε, να κάνετε καλά αυτό που κάνετε. Έτσι, να παίρνετε τις απόψεις όλων και να τις προβάλλετε στο Δημότη, διότι ένα από τα χαρακτηριστικά που πληρώνει η πόλη είναι ότι δεν έχει πολλούς ενεργοποιημένους δημότες. Χρειαζόμαστε πολλούς δημότες να τους κάνουμε κοινωνούς των προβλημάτων, να συμμετέχουν στα κοινά. Μάλιστα. Ευχαριστούμε και εμείς.